έχουν κοπεί από τις εξωτικές, από τις αποζημιώσεις, τις αγροτικές αποζημιώσεις, περίπου πανελλαδικά 250 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά λείπουν από το τζίρο το καθημερινό μας, του κάθε νιού μας, ό,τι αναλόγα. Είναι ένα σοβαρό. Η ακρίβεια, ζητούμε επιδότηση στο πετρέλαιο, αφορολόγητο πετρέλαιο. Εάν είμαστε εφοπλιστάδες, δεν θα να μας το έχει κόψει καθόλου. Θα να μας το δίνει διαρκώς. Να μας πείτε, ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών, τελικά ήταν μια δύσκολη χρονιά παρά την υψηλή τιμή του ελαιολάδου στην περίπτωση των ελαιοπαραγωγών. Ακούστε, εμείς ζητούμε 200 ευρώ κατά στρέμμα στην καλλιέργεια της ελιάς. Διότι πρέπει να παραμείνουν οι ανθρώποι να καλλιεργήσουν, τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα. Το λάδι μπορεί να είναι πανάκριβο, αλλά εμείς δεν πουλήσαμε λάδι περισσότεροι από εμάς. Δεν υπήρχε λάδι, είχε καταστραφεί. Γι' αυτό το λόγο είχαν η ακαρπία. Όπως επίσης υπάρχει και η ακαρπία σε όλα τα δέντρα, στα κάστανα, υπάρχει ακαρπία στα πορτοκάλια που είναι πολύ μικρά και δεν είναι εμπορεύσιμα. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Αυτό που, δηλαδή ενώ τα πορτοκάλια δίνονται στα 30-20 λεπτά, ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ. Ενώ το γάλα έχει φτηνήσει, το γάλα, τα προϊόντα παραμένουν πανάκριβα. Ενώ ζητούμε, ας πούμε, πετρέλαιο για να επιδότηση. Ζητούμε 0,7 στην κιλοβατόρα το ρεύμα για να μπορούμε να μπαίνουν οι αντλίες μπροστά και τα αρμεκτικά μηχανήματα να δουλεύουν, να παράγεται φτηνό προϊόν. Και στα γαλακτοκομικά, σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχει μειωθεί η κατανάλωση και το αναγνωρίζουν και αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο το πληροκομικό προϊόντο, όπως επίσης και το λάδι. Έχει μειωθεί κατά πολύ η κατανάλωση του ελαιόλαδου. Αυτό είναι πολύς βάρος και στο καταναλωτή και σε αυτούς σε εμάς που τα παράγουμε. Σήμερα ήταν προειδοποιητική κινητοποίηση, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ναι, έχουμε αποφασίσει τη Δευτέρα 10 η ώρα να συγκεντρωθούμε στα μεγάλα χωράφια στον κόμβο εκεί και θα αποφασίσουμε τότε τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε ενωμένοι με όλους τους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα, με την Πανελλαδική των Μπλόκων, ότι δυναμώνουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες τρακτέρς βγαίνουν καθημερινά και κορυφώνεται ακόμα, δεν έχει κορυφωθεί ο αγώνας, θα συνεχιστεί στην Αγρότικα, σε δύο μέρες που είναι στη Θεσσαλονίκη, θα συμμετέχουν οι συνάδελφοί μας με τα τρακτέρ και συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεννοημένοι με όλη την Ελλάδα.